έναρξη στις αναδίμηνο συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σήμερα με τους 13 περιφερειάρχες που πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρουσία υπουργών όπως ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Γεωργιάδης, υφυπουργούς αλλά και γενικούς γραμματείς υπουργείων, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις περιφέρειες και την αναπτυξιακή τους πορεία. Να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο και να συζητά συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αφορούν την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών. Και χαίρομαι που σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια αυτής της πρωτοβουλίας, για την οποία θυμίζω ότι είχα δεσμευθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Όπως τόνισε ο κ. Αρναουτάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο ίδιος αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πορεία του νησιού, το υπάρχον αεροδρόμιο αλλά και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ενώ όσον αφορά το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, εξήγησε ότι αναμένονται ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, ακόμη και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η δέσμευση που είχε ο Πρωθυπουργός απέναντί μας ότι θα γίνεται κάθε δύο μήνες στο Μαξίμου ένα συμβούλιο με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους περιφερειάρχες ξεκίνησε από σήμερα. Θέσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο θεσμικά όσο και αναπτυξιακά ο κάθε περιφερειάρχης της περιφέρειάς του, και παράλληλα θα γίνουν και συναντήσεις επιμέρους με τους υπουργούς για να δούμε θέματα θεσμικά πώς μπορούν να προχωρήσουν, αλλά τα βασικά θέματα, τα αναπτυξιακά που έθεσα εγώ, είναι πάλι οι υποδομές της Κρήτης, το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αλλά μέχρι να γίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και μια σειρά έργων που πρέπει να τα δούμε με τους υπουργούς. Και παράλληλα προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ και απορρόφηση του υπάρχοντος. Με το ΒΑΚ, κύριε Περιφερειάρχα. Με το ΒΑΚ το έθεσα, όμως θα ανακοινώσει. Δεν απάντησε κάτι. Θα ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εκτιμώ ότι μπορεί και στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει κάποια θέματα. Όπως τόνισε ο κύριος Αρναουτάκης, οι περιφερειάρχες έθεσαν για μία ακόμη φορά το θέμα της αποκέντρωσης, διαβλέποντας πρόθεση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το εισπράξαμε ότι πραγματικά θέλει την αποκέντρωση, όμως πολλές φορές μπορεί να θέλουν κάθε ηγεσία την αποκέντρωση, όμως κάποιοι να μην θέλουν τόσο πολύ από πλευράς διαφόρων άλλων παραγόντων. Άρα χρειάζεται η περιφερειακή διακυβέρνηση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο χρειάζεται η κάθε μια περιοχή, για να μην χρειάζεται συνεχώς να ερχόμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή δεν γίνεται για ένα μικρό ή μεγάλο θέμα να είσαι στην Αθήνα για να το επιλύσεις.